Γεια σας, είμαι η Κέλλη Χεραλή, είμαι στρατιωτικός χειρούργος οδοντίατρος και σήμερα θα μιλήσουμε για την οδοντιατρική θεραπεία και τα οδοντιατρικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η εγκυμοσύνη είναι μια υπέροχη αλλά και ταυτόχρονα πολύ ευαίσθητη περίοδος στη ζωή κάθε γυναίκας που τη βιώνει. Κατά την περίοδο λοιπόν της εγκυμοσύνης βιώνει η γυναίκα τεράστιες σωματικές και ορμονικές αλλαγές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης της η γυναίκα μεταξύ άλλων να παρακολουθείται από τον οδοντίατρό της και να διατηρεί μια άψογη στοματική υγιεινή. Και σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες οδοντιατρικές θεραπείες και περισσότερο αυτές που είναι απλές και μικρές σε διάρκεια, όπως σφραγίσματα και ο οδοντιατρικός καθαρισμός, μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια καθ' όλη τη διάρκεια της κύησης, ειδικά όταν λαμβάνονται οι απαραίτητες πράξεις και υπάρχει επικοινωνία με τον γυναικολόγο που παρακολουθεί τη γυναίκα και έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του, καθώς κάθε κύηση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και τους δικούς της κινδύνους. Όταν δεν συντρέχει κάποια επίγουσα ανάγκη, η ιδανικότερη περίοδος για να επισκεφθεί η έγκυος στον οδοντίατρο και να πραγματοποιήσει κάποια οδοντιατρική θεραπεία είναι μετά το τέλος του πρώτου τριμήνου και ιδανικότερα στην αρχή του δεύτερου και στην αρχή του τρίτου τριμήνου της κύησης. Στόχος της οδοντιατρικής θεραπείας κατά τη διάρκεια της κύησης είναι να μην αισθάνεται πόνο η εγκυμονούσα και φυσικά να εξαλειφθεί κάθε πιθανή εστία μόλυνσης και φλεγμονής μέσα στο στόμα. Η οδοντιατρική θεραπεία καλό είναι να πραγματοποιείται σε σύντομης διάρκειας συνεδρίας και να εξασφαλίζεται ότι κατά τη διάρκειά της η έγκυος θα νιώθει άνετα και δεν θα βιώνει στρες. Οδοντιατρικές θεραπείες, οι οποίες απαιτούν περισσότερες συνεδρίες ή οι οποίες είναι πιο εργώδεις και επεμβατικές, όπως για παράδειγμα η ενδοδοντική θεραπεία, γνωστή σε όλους μας από νεύρωση, εξαγωγές, χειρουργικές επεμβάσεις μέσα στο στόμα, καλό είναι να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός αν συντρέχει επίγον λόγος. Επίσης, οδοντιατρικές επεμβάσεις που έχουν μη επίγοντα και μη θεραπευτικό χαρακτήρα και αφορούν περισσότερο αισθητικές οδοντιατρικές διαδικασίες, όπως είναι η λεύκανση, καλό είναι να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της κύησης και κατά την περίοδο της γαλουχίας που ενδεχομένως θα επακολουθήσει. Σε κάθε περίπτωση, όπως προείπαμε, πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε οδοντιατρική πράξη σε μία έγκυο, καλό είναι να έχει προηγηθεί επικοινωνία του οδοντιάτρου με τον γυναικολόγο που παρακολουθεί τη γυναίκα, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η επέμβαση θα είναι απολύτως ασφαλής τόσο για την έγκυο όσο και για το έμβριο που κυοφορείται. Η οδοντιατρική αναισθησία είναι γενικά απόλυτα ασφαλής σε μικρές και ελεγχόμενες δόσεις καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ειδικά μετά το πρώτο τρίμηνο της κύησης. Χορηγείται σε μικρές απαραίτητες δόσεις ώστε η γυναίκα να μην νιώθει πόνο, δεν γίνεται υπερδοσολογία, αν και το αναισθητικό που χρησιμοποιείται συχνότερα η λιδοκαΐνη δεν ανήκει στην κατηγορία φαρμάκων Β, δεν διαπερνά τον πλακούντα και κατά συνέπεια δεν επηρεάζει το έμβριο. Επίσης, μεγάλος λόγος γίνεται για το αν επιτρέπεται η έγκυος να υποβληθεί σε ενδοστοματική οδοντιατρική ακτινογραφία κατά τη διάρκεια της κύησης. Ενώ οι ακτινογραφίες γενικά αντενδείκνυνται και δεν πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της κύησης, η ψηφιακή ενδοστοματική ακτινογραφία που συνήθως χρησιμοποιείται στα οδοντιατρία θεωρείται απόλυτα ασφαλής από την Αμερικανική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, όταν βεβαίως είναι απολύτως απαραίτητη για διαγνωστικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση, η ενδοστοματική ψηφιακή ακτινογραφία καλύτερα είναι να πραγματοποιείται μετά το τέλος του πρώτου τριμήνου και φυσικά εφόσον έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις, δηλαδή να έχει τοποθετηθεί μολύβδινη ποδιά πάνω στην έγκυο κατά τη διάρκεια λήψης της ακτινογραφίας. Η ακτινοβολία της ψηφιακής ενδοστοματικής ακτινογραφίας είναι πρακτικά αμελητέα και δεν επηρεάζει ούτε εγκυμονεί κάποιον κίνδυνο για το έμβριο. Όσον αφορά τα φάρμακα που είναι ασφαλή να χορηγηθούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αντιβιωτικά όπως οι πενικυλίνες, η αμοξικυλίνη, η κλινδαμικίνη, δηλαδή τον ταλασσίν, θεωρούνται γενικά ασφαλή κατά την περίοδο της κύησης. Είναι στην κατηγορία δηλαδή αντιβιωτικών που μπορούν να χορηγηθούν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για το έμβριο.
Αντίθετα, οι τετρακυκλίνες απαγορεύεται να χορηγούνται κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, καθώς δημιουργούν προβλήματα στην ανάπτυξη του εμβρίου. Όσον αφορά τα παυσίπονα, η συχνότερα χρησιμοποιούμενη ακεταμινοφένη ή παρακεταμόλη, δηλαδή το ντεπών και το παναντόλ, θεωρείται σε λογική χρήση εφόσον είναι απαραίτητη, σχετικά ασφαλής και μπορεί να χορηγείται χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, πάντα μετά την σύμφωνη γνώμη φυσικά του γυναικολόγου που παρακολουθεί την έγκυο. Αυτό που όμως αμφισβητείται είναι η ασφάλεια της χορήγησης μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, όπως είναι η Ιβουμπροφένη, Προφέν, Αλγκοφρέν, το Άντιβιλ, Νούροφεν, και συνήθως αποφεύγουμε να τα χρησιμοποιούμε κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και ειδικά στο τρίτο και τελευταίο τρίμηνο αυτής. Όσον αφορά τα οδοντιατρικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, το βασικότερο και πιο συχνά εμφανιζόμενο είναι η ουλίτιδα. Έχει κιόλας ξεχωριστή νοσολογική οντότητα και λέγεται ουλίτιδα κύησης. Η ουλίτιδα κύησης επιδεινώνεται από τις ορμονικές αλλαγές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κυρίως από την υπερβολική φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού που προκαλείται από την αύξηση των ιστρογόνων και της προγεστερόνης. Η αύξηση αυτών των ορμονών προκαλεί μια αυξημένη φλεγμονώδη αντίδραση στους τοπικούς αιτιολογικούς παράγοντες, δηλαδή τη μικροβιακή πλάκα και την πέτρα, με αποτέλεσμα η έγκυος να εκδηλώνει συμπτώματα έντονης ουλίτιδας. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ουλίτιδα κύησης επιδεινώνεται από τις ορμονικές αλλαγές της εγκυμοσύνης, αλλά δεν προκαλείται από αυτές. Και στην ουλίτιδα κύησης, όπως και σε κάθε μορφή ουλίτιδας, ο βασικός αιτιολογικός παράγοντας είναι η πλημελής στοματική υγιεινή και η συσσόρευση μικροβιακής πλάκας. Εάν λοιπόν η έγκυος ακολουθεί μια πολύ καλή στοματική υγιεινή και απομακρύνει αποτελεσματικά τη μικροβιακή πλάκα και τα βιοημένια που προκαλούν την ουλίτιδα, τότε οι όποιες ορμονικές αλλαγές ελάχιστα θα επηρεάσουν την κατάσταση της υγείας των ούλων της και θα προκαλέσουν μια ήπια ουλίτιδα και όχι μια έντονη δυσάρεστη κατάσταση. Η ουλίτιδα κύησης εκδηλώνεται με φλεγμονώδη, εξέρυθρα, ειδηματώδη, δηλαδή πρισμένα ούλα που είναι ερεθισμένα και αιμορραγούν ιδιαίτερα κατά το βούρτσισμα, αλλά σε πιο προχωρημένες καταστάσεις, ακόμα και αυτόματα ή κατά τη διάρκεια της μάσησης. Μια άλλη πολύ δυσάρεστη κατάσταση που σχετίζεται με τη φλεγμονώδη αντίδραση των ούλων κατά τη διάρκεια της κύησης όταν δεν υπάρχει καλή στοματική υγιεινή είναι οι λεγόμενες επουλίδες κύησης, δηλαδή μικροί όγκοι των ούλων στην περιοχή ανάμεσα στα ούλα και τα δόντια, οι οποίοι αιμορραγούν αυτόματα. Είναι ακίνδυνοι και ανώδυνοι και εάν δεν μπορούν να υποχωρήσουν μόνοι τους με καλή στοματική υγιεινή από την έγκυο, τότε ενδεχομένως να χρειαστεί η αφαίρεσή τους από τον οδοντίατρο. Η ουλίτιδα κύησης ξεκινάει συνήθως από τον δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης και εκδηλώνεται σταδιακά και κλιμακούμενα, κορυφώνεται δε στον 8ο μήνα. Για να προλάβουμε την εμφάνισή της και να την ελέγξουμε αποτελεσματικά, όπως προείπαμε, θα πρέπει η έγκυος να ακολουθεί μια πολύ καλή στοματική υγιεινή και να επισκέπτεται τον οδοντίατρό της για οδοντιατρικό καθαρισμό, ιδανικά στην αρχή του δευτέρου και στην αρχή του τρίτου τριμήνου της κύησης. Οι επουλίδες κύησης παρουσιάζονται συνήθως στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, που οι ορμονικές αλλαγές είναι ακόμα πιο έντονες και πάλι με καλή στοματική υγιεινή από την έγκυο και καλό στοματικό οδοντιατρικό καθαρισμό μπορούν να ελεγχθούν και να υποστραφούν, δηλαδή να εξαφανιστούν σιγά σιγά. Ένα άλλο συχνό οδοντιατρικό πρόβλημα που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της κύησης είναι αυξημένη τάση της εγκύου να αναπτύξει απασβεστίωση των δοντιών και τεριδώνα λόγω των οξέων που υπάρχουν στη στοματική κοιλότητα και προκαλούνται από τους συχνούς πρωινούς εμετούς και τις πολύ γνωστές ναυτίες της κύησης, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, αλλά και στην συνέχεια κατά την εξέλιξη της κύησης, από την αυξημένη γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε αυξημένη συσσόρευση οξέων στη στοματική κοιλότητα, τα οποία προκαλούν απασβεστιώσεις και ευνοούν την τεριδονική δραστηριότητα στη στοματική κοιλότητα. Αυτό που συνιστούμε να κάνει η έγκυος ώστε να αποφύγει την επιβαρυντική δράση
στις σκληρές οδοντικές ουσίες, δηλαδή την αδαμαντίνη και την οδοντίνη αυτών των οξέων, είναι να αποφεύγει να βουρτσίσει τα δόντια αμέσως μετά την εκδήλωση της ναυτίας, του εμετού ή της παλινδρόμησης. Καλό είναι δηλαδή αμέσως μετά να ξεπλένει το στόμα με νερό ώστε να απομακρύνονται τα οξέα και να αποφεύγει να βουρτσίσει τα πρώτα λεπτά μετά την παλινδρόμηση ή τον εμετό, να βουρτσίζει λίγο αργότερα. Η καλή στοματική υγιεινή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι πάρα πολύ σημαντική για να προληφθούν δυσάρεστες καταστάσεις για την έγκυο, οι οποίες θα οδηγήσουν σε στοματικές φλεγμονές, σε πόνο και σε οδοντιατρικά προβλήματα που θα την ακολουθήσουν και στη μετέπειτα ζωή της μετά την κύηση. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι η διατήρηση πολύ καλής στοματικής υγιεινής βοηθάει εκτός από τη στοματική κατάσταση και υγεία της εγκύου, ακόμα και την έκβαση της ίδιας της εκκύησης. Έχει αναφερθεί σε πληθώρα επιστημονικών ερευνών ότι οι έγκυες οι οποίες παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια της κύησης ουλίτιδα ή περιοδοντίτιδα διατρέχουν 7 φορές αυξημένο κίνδυνο να οδηγηθούν σε πρόωρο τοκετό ή να γεννήσουν λιποβαρές έμβριο. Κατά τη διάρκεια της κύησης λοιπόν, η έγκυος θα πρέπει να βουρτσίζει τακτικά τα δόντια της μετά τα γεύματά της, να ολοκληρώνει το βούρτσισμα με χρήσιμη μεσοδόντι ουνήματος και ενίοτε και εφόσον χρειάζεται, με ειδικά στοματικά διαλύματα που ενδείκνυνται κατά τη διάρκεια της κύησης. Η φθοριούχος οδοντόκρεμα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό που παρατηρείται πολλές φορές ωστόσο είναι εξαιτίας της αντίδρασης της εγκύου σε κάποιες γεύσεις και οσμές, η αποστροφή για κάποιες οδοντόκρεμες, αλλά και αυτό το πρόβλημα λύνεται σχετικά εύκολα, γιατί μπορεί η έγκυος να δοκιμάσει μια εναλλακτική, μια διαφορετική οδοντόκρεμα από αυτήν που της προκαλεί δυσφορία. Θα πρέπει επίσης η εγκυμονούσα να προτιμάει υγιεινά γεύματα, σύμφωνα βέβαια και με την καθοδήγηση του γυναικολόγου της, γιατί όπως προείπαμε κάθε κύηση έχει διαφορετικές ανάγκες. Καλό είναι επίσης η έγκυος, προκειμένου να διασφαλίσει μια καλύτερη στοματική υγιεινή, να αποφεύγει, να τσιμπολογάει θα πούμε, μικρές λιχουδιές μεταξύ των γευμάτων της, ιδιαίτερα όταν εκείνες περιέχουν πολλούς υδατάνθρακες ή ζάχαρη. Μετά τους εμετούς και τα επεισόδια ναυτίας ή παλινδρόμησης, υπενθυμίζουμε ότι ξεπλένουμε με σκέτο νερό και βουρτσίζουμε περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα αργότερα από την εκδήλωση του επεισοδίου. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, η διατήρηση καλής στοματικής υγιεινής είναι επιβεβλημένη κατά την περίοδο της κύησης όπως και κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής μας και οι επισκέψεις στον οδοντίατρο μετά από καθοδήγηση και σύμφωνη γνώμη του γυναικολόγου μας είναι απόλυτα επιβεβλημένες προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες και επίκουσες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης.